Χάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, παιδιά, γεια σας και στους τρεις. Πώς είσαι? Όταν κατακτάς πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, όπου και να είναι αυτό, εγώ ζω μια μεγάλη ευτυχία, τεράστια ευτυχία. Βλέπουμε και αντιδράσεις και δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Τι είναι αυτό το τόσο ξεχωριστό, επειδή συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια, ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια και φτάνεις τώρα στην κορυφή, αυτό σου δημιουργεί τέτοιο συνέστημα? Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί πρέπει να, τουλάχιστον εσείς ως δημοσιογράφοι το ξέρετε, ότι πάντα υπάρχει και μεγάλο παρασκήνιο πριν φτάσεις σε αυτήν την επιτυχία. Και στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι έγινε και προσωπικός αγώνας και όλος ο αγώνας όλης της ομάδος, καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνεις στην επιτυχία αυτή, κοιτάζεις λίγο και το πώς έχει φτάσει αυτή η επιτυχία. Ναι. Και για τον ΠΑΟΚ, σε οποιαδήποτε κατάκτηση πρωταθλήματος, υπάρχει πάντα και ένα παρασκήνιο το οποίο πάντα δημιουργεί δυσκολίες στο πώς να φτάσει σε αυτή την κορυφή. Οπότε είναι διπλή αυτή η ευτυχία και η επιτυχία για τον σύλλογο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα σε οποιοδήποτε τμήμα, να το ξέρετε ότι είναι το ίδιο δύσκολο όπως και για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, το ίδιο δύσκολο είναι και για ένα μικρό τμήμα του ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το θαύμα το οποίο έγινε, αλλά και που θα το δείτε στην πορεία, είμαι απόλυτα σίγουρος πλέον γι' αυτό, χωρίς να θεωρώ ότι είναι μεγάλο σωμία, ότι είναι μόνο η αρχή σε αυτό που γίνεται για την πάλη του ΠΑΟΚ. Μας βάζει τώρα μπρίζες όμως να σκεφτούμε τριγκαδόρικα και δεν μας λες τι ακριβώς έγινε και τι αντιμετωπίσατε. Δυσκολίες, εντάξτε, που μπήκανε... Θα είμαι και ξεκάθαρος ότι ακόμη και στους συγκεκριμένους αγώνες, όπως και από πέρσι, υπάρχει έτσι μια πίεση μέσω του Παναθηναϊκού απέναντι και στην Ομοσπονδία, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να κινείται σε ψηλές πτήσεις. Και επειδή πραγματικά υπήρξε ένας φόβος από αυτούς ότι θα χαθεί το πρωτάθλημα από το δικό τους μέρος, γιατί ο ανταγωνισμός ήταν μεταξύ του Παναθηναϊκού, του Εθνικού και του ΠΑΟΚ, στην ουσία μπήκαμε εμείς ανάμεσα στους δύο και όχι απλώς στους δύο, τους υπερκεράσαμε πλέον και τους δύο. Υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία δεν θα τα λησμονήσω, θα κυνηγηθούν έτσι όπως πρέπει. Ξέρετε ότι υπήρξαν και ανακοινώσεις την ώρα των αγώνων από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ότι υπήρξαν, τις οποίες θεωρώ προβοκατόρικες βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως, υπήρξαν τηλεφωνήματα από ηγετικά στελέχη του Παναθηναϊκού, ούτως ώστε να επέμβουν για τα δίθεν επεισόδια τα οποία μπορούσαν να γίνουν. Αυτά όλα καταλαβαίνετε ότι για μένα, όταν επιτελείται τελικά ο σκοπός ο ΠΑΟΚ να είναι στην κορυφή, θα απαντηθούν έτσι όπως πρέπει και με τους τίτλους που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα αφήνουμε πλέον τίποτα έτσι απλά να πέφτει. Να γίνεται στην τύχη. Χάρη, για να πάρω λίγο από την αρχή. Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών στις ΣΕΡΕΣ. Όχι, αυτό ήταν και ανδρών και γυναικών στην Ελευθέρα και στην Ελληνορωμαϊκή. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε πρωτοπρωτάθλημα ανδρών στην Ελληνορωμαϊκή, γιατί δεν έχουμε τμήμα για την Ελευθέρα, όπως και στις γυναίκες. Είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί απλά να ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο πρωτάθλημα που έρχεται και το προηγούμενο έχει έρθει στον προηγούμενο αιώνα. Άρα είναι μια τεράστια επιτυχία από μόνη της αυτή εδώ. Πόσοι αθλητές και τι επιτυχίες, αν μπορείς έτσι να τις απαριθμίσεις, για να βγει ο ΠΑΟΚ πρώτος? Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε για πρώτη φορά με μεγάλο αριθμό παιδιών, δηλαδή ήταν 12, που παίζει σημαντικό ρόλο το να έχεις πολλούς αθλητές στους τελικούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή παίζονται βαθμολογίες, παίρνουν βαθμούς από τον πρώτο μέχρι τον 8ο, καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολλούς αθλητές κατεβάζεις, τόσο μεγαλύτερη είναι και οι πιθανότητες κατάκτησης. Εμείς από τους 12 αθλητές που κατεβήκαν είχαμε 7 μετάλλια. 3 χρυσά, 2 ασημένια, 2 χάλκινα. Και μάλιστα αυτό δείχνει και το μέγεθος της επιτυχίας. Και να φανταστείτε ότι οι προσδοκίες οι δικές μου ήταν να κατέβουμε με 16 αθλητές που είχαμε τις δικές μας ατυχίες στα προκριματικά. Άρα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να δυναμώνει, συνεχίζει να μεγαλώνει. Έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα παιδών Ελλάδος πέρσι, και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα γίνει το repeat τη φετινή χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις ήδη μια πρωταθλήτρια ομάδα ανδρών, μια πρωταθλήτρια ομάδα παιδών, τα οποία αυτά των ανδρών που σας λέω, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 23-24 χρονών και έρχονται κηπέδες που κάποια στιγμή θα γίνουν άνδρες. Καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια αχτύπητη ομάδα, εφόσον είμαστε όλοι υγιείς και έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα από το τμήμα, καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει
ένα τεράστιο βήμα να είναι αχτύπητος για τα επόμενα 10 χρόνια. Πόσα χρόνια, πόσο καιρό χρειάστηκε για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή της Ελλάδας, δηλαδή πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια από σένα κυρίως για να έρθουν τώρα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία μας περιγράφεις? Παιδιά, το τμήμα τελεί εδώ και 17-18 χρόνια από την ίδρυσή του, από τον Παναγιώτη Πικυλίδη. Εγώ, σαν Χάρης Μάλιος, είμαι δίπλα στα παιδιά, είμαι στην πέμπτη μου χρονιά. Αλλά ειλικρινά η σοβαρή προσπάθεια έχει ξεκινήσει από. Η σοβαρή έτσι όπως την εννοώ εγώ. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν ήμουν ούτε Παλαιστής, ούτε είχα έτσι, σχέση με το άθλημα. Μέσα από τον ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ καλέστηκα να επιτελέσω ένα έργο. Και αυτό μέσα από την γνωριμία με το ίδιο το άθλημα μετά από 3 χρόνια, θεωρώ ότι μέσα σε 2 χρόνια έχει γίνει αυτό που βλέπετε. Μέσα σε 2 χρόνια οργανώθηκε, ναι, πολύ καλά για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οργανώθηκε, όχι, εκεί θα είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου, οργανώθηκε καλά. Ναι. Θα είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Οργανώθηκε καλά, υπάρχουν ακόμη μεγάλα βήματα, γι' αυτό και δεμένο σε αυτή την κατάκτηση. Απλώς αυτή η κατάκτηση, παιδιά, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ενωτικά πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει ποτέ τμήμα του ΠΑΟΚ, γιατί βοηθήσαν πάρα πολύ. Υπήρχε πολλή ψυχή, υπήρχε έτσι όπως γουστάρω εγώ να κατακτάει ο ΠΑΟΚ τα πράγματα. Μπράβο, επειδή είναι σωστό να το διαφημίσουμε για να έχει επανάληψη, τι ακριβώς εννοείς? Στηρίχθηκε από πολλούς. Όχι, στηρίχθηκε από πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, καλέσαμε πάρα πολύ ΠΑΟΚτσίδικο κόσμο να είναι δίπλα μας. Και αυτός ο κόσμος ήταν παντού δίπλα μας. Δηλαδή όλοι από τον Οβολό που λέω εγώ, ναι, μέχρι και το ότι για πρώτη φορά καταρχήν, που και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, είχαμε κόσμο κερκίδα στους αγώνες και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους συνδέσμους των Σερών, της Καβάλας και τα παιδιά από την Νεάπολη εδώ που ήρθανε. Είναι τρομερό αυτό που έχει γίνει. Είχαμε 70-80 κόσμο κερκίδα. Που αυτό φανταστείτε ότι ανέβασε τους Παλαιστές, ναι, στη φωνή που φωνάζαμε «Φόρτα Παοκάρα, ΟΕΟΕ, ξάπλωσε τον κάτω ρε δικέφαλε». Τα παιδιά καταλαβαίνεις ότι εκεί που ήταν να το σηκώσουν τον αντίπαλο μία φορά, το σηκώνουν επί 3 φορές ψηλά. Ακόμα και αυτό έπαιξε ρόλο. Έπαιξε σοβαρό ρόλο, ειδικά στους 3 τελευταίους τελικούς. Και το χαρήκαν όλα τα παιδιά, πανηγυρίσανε με την κερκίδα. Ήταν έτσι παοκτσίδικα όπως ξέρω, αναζητώ εγώ τα δικά μου θέλω. Χάρη, επειδή είναι μια εποχή που κατά ψέματα οι χορηγοί είναι ελάχιστοι, υπήρξαν, ναι, εταιρείες και άνθρωποι επιχειρηματίες που σας στηρίξανε, και αν ναι, είναι καλό να υποθούν ποιοι είναι αυτοί. Βεβαίως. Καταρχήν, να πω ότι όπως και το είπα και στην κοπή της πίτας, όπως θα τα πούμε και στη Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, είναι μεγάλη επιτυχία της διοίκησης του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ να έχει δίπλα της τον Κώστα Βαναμυρίδη. Και αυτό είναι επιτυχία της δίκης του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Και το ξέρετε ότι πάντα είμαι αυστηρός στις κρίσεις μου απέναντι στα τεκτενόμενα γενικότερα γύρω από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Το να κρατάμε δίπλα μας μία από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί με ενέργεια και δίνει ενέργεια σε όλους εμάς, και δεν είναι μόνο η χρηματική ενέργεια, τα πιστεύω κάποιου ανθρώπου για το πώς βλέπει τον ΠΑΟΚ. Εμένα μου δώσανε μεγάλη δύναμη. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο μεγάλο ευχαριστώ στην ίδια τη διοίκηση που κρατάει τέτοιους ανθρώπους και που εμείς όλοι οι άλλοι που είμαστε δίπλα πρέπει να τους κάνουμε πολύ περισσότερους. Οπότε είναι σημαντική αυτή η βοήθεια του Κώστα του Αμυρίδη, που εγώ βέβαια, επειδή ήθελα να το κοιτάζω στα μάτια σε αυτά που λέμε και υπάρχει μια πολύ, πολύ ωραία συνεργασία σε αυτά τα οποία γίνονται, θέλησα να του φέρω και άλλους ανθρώπους δίπλα. Πάνω απ' όλα για το σύλλογο, και αυτούς θέλω να τους κρατήσω, θέλω να τους κρατήσουμε όλοι μαζί. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Δημήτρης Σονάκος. Μπορώ να μιλήσω για τον άνθρωπο αυτό? Να. Βεβαίως μπορείς να μιλήσεις, εννοείται. Και είναι το πρίμα Holiday, το οποίο έκανε μια τεράστια προσπάθεια δίπλα μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έφερε ως ταξιδιωτικό γραφείο όλους τους αθλητές που κάναμε με μεταγραφή από το εξωτερικό, και αυτό είναι η κοινωνική συνεισφορά του τμήματος, γιατί προσπαθήσαμε να έχουμε παοκτσίδες Έλληνες αθλητές από τη Σουηδία και τη Γερμανία στην ομάδα, παοκτσίδες έτσι όπως το λέω, οι οποίοι τρέχαν αριστερά και δεξιά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ίσως δεν μπορούσαμε εμείς, τώρα τους έχουμε κοντά μας. Δένουμε την ομογένεια. Δένουμε την ομογένεια της Σουηδίας με το σύνδεσμο της Στοχόλμης. Τα παιδιά που είναι εκεί, που πήγανε όλος ο σύνδεσμος τώρα της Στοχόλμης και υποδεχτήκαν τους 3 αθλητές που έχουμε από εκεί, τους 2 στη Γερμανία. Όλα αυτά τα πράγματα γίνανε μέσα από αυτή τη δυναμική που έδωσε το πρίμα Holiday, που έφερε και στα προκριματικά και στα τελικά, πληρώνοντας αυτούς τους αθλητές, πήγαινε έλα 2 φορές.
συν τα χρήματα που έδωσε βέβαια για να είναι δίπλα μας. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Euroglass και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος συμμετείχε και όπως συμμετέχει ενεργά τα τελευταία 4-5 χρόνια γύρω από το τμήμα, την εταιρεία Com&Com του Θάνατου Κουτλουμπάνη. Την τελευταία στιγμή τη βοήθεια που χρειάστηκα για να μπορώ να είμαι συνεπής απέναντι σε οποιοδήποτε αθλητή, και έτσι είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, συνεπής σε οποιονδήποτε αθλητή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, που είναι ακόμη πιο σημαντικό για όλο τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, γιατί ακουγόμαστε παντού και για την συνέπειά μας όλα τα πράγματα. Να ευχαριστήσω το έπιπλο το Βλέτογλο από την Βέρεια και άλλους πάρα πολύ μικρούς, τους οποίους είναι τόσοι πολλοί που δεν χρειάζεται να... είναι πολλά τα ονόματα. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από τον μικρό βολό, από αυτούς που ήταν δίπλα στα ημερολόγια μας, από αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας όταν χρειάζομαι τη βοήθεια για κάποια εξτραδάκια που λέει ο λόγος που βγαίνουν. Είμαστε πάρα πολλοί. Χάρη, εξήγησε μας. Απλά, επειδή εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος με τα συγκεκριμένα θέματα, ναι. Όταν θα γίνει μια καταγραφή όσων βοήθησαν, είμαστε στη διάθεση να προβάλλουμε. Ωραία. Οποιονδήποτε βοήθησε το τμήμα του ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Εντάξει, αυτό το έχεις κατά νου. Εγώ νομίζω οφείλω να το πω και απλώς από τώρα η σκέψη δική μου είναι: μόλις κατακτηθεί και το πρωτάθλημα των παιδών, θέλω τη βοήθειά σας. Θα γίνει μια συνέντευξη τύπου η οποία θα αναφέρει όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι καλό αυτή η επιτυχία που είχε ένα τμήμα του ΑΣ ΠΑΟΚ να κατακτήσει πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα θετικά και αρνητικά που σας λέω. Πρέπει να μεγεθύνει και τον ίδιο τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Μπορούμε όλα αυτά τα τμήματα έχοντας και προβάλλοντας όχι μόνο τις επιτυχίες, το ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ επιτελεί και κοινωνικό έργο, να μαζέψουμε χιλιάδες παιδιά, όχι μόνο αυτά τα είδη που έχουμε, να είμαστε παντού με πάρα πολύ κόσμο δίπλα στον ΑΣ ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό αυτό. Η μάνα του συλλόγου μπορεί να δυναμώσει ακόμη περισσότερο για να κάνει μόνο καλό. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια και αφού πλέον υπάρχει αποτέλεσμα και ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή σε αυτό το τμήμα πανελληνίως, πάνω απ' όλα χάρη είναι η οργάνωση, το χρήμα, το μεράκι κάποιων ανθρώπων. Τι θα έβαζες πάνω απ' όλα τώρα που τα έχεις ζήσει καλά? Κοιτάξτε, επειδή νομίζω ότι υπάρχει έτσι πλούσια εμπειρία, ειδικά αυτές τις εποχές θα ήταν λίγο ουτοπικό να πω ότι δεν χρειάζεται το χρήμα. Πάρα αυτά όμως χρειάζεται ανθρώπους που να πιστεύουν πράγματα μέσα τους, να αγαπάνε το σύλλογο και το ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, να είναι πραγματικά στην ψυχή τους το ιδεατό, και όταν υπάρχουν αυτά υπάρχει και η εμπιστοσύνη. Όταν υπάρχει η εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και κοιτιόμαστε στα μάτια, όλα τα πράγματα γίνονται, και εκεί είναι που καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην χρειάζεται και το χρήμα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν έρχονται στιγμές που δεν χρειάζονται, μπορείς να προβάλλεις πράγματα τα οποία θα έρθουν από μόνα τους και θα κλείσουν αυτό που λέμε ένα τμήμα του ΠΑΟΚ με τα λεφτά. Σήμερα όμως που μιλάμε και σε μια Θεσσαλονίκη η οποία δεν έχει επιχειρήσεις, σίγουρα είναι δύσκολο να βρίσκονται αυτά τα λεφτά. Να φανταστείτε ότι το μπάτζετ του ΠΑΟΚ φέτος εκτινάχτηκε από τα 16 χιλιάρικα τα περσινά, ναι. Εκτινάχτηκε έτσι όπως το βλέπω εγώ γύρω στο 35 για να υπάρχει και η ψυχή. Είναι τρελό αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά στην πάλη. Ναι. Έχουμε αθλητές που προσπαθούμε να τους έχουμε καλά. Και φανταστείτε ότι δεν έχουμε και τους αγωνιστικούς χώρους, που αυτό είναι το δικό μου μεγάλο όνειρο, που κάποια στιγμή σε αυτή τη συνέντευξη που θα είναι το πρώτο μέσο πίεσης και που εσείς έχετε σημαντική, θα είναι η δική σας βοήθεια στην προβολή, ο αγώνας του ΠΑΟΚ να έχει πλέον δικούς του αγωνιστικούς χώρους για να μεγαλώνει περισσότερο. Όπως έχει ιδιόκτο γήπεδο την Τούμπα, ναι. Ιδιόκτο γήπεδο το Παλατάκι. Όλα τα άλλα δεν ξέρω πώς θα μεταμορφωθεί η Τούμπα αργότερα και τι δυνατότητες θα έχει για τα μικρότερα τμήματα του ΠΑΟΚ. Εμείς όμως ο πρώτος στόχος δεν είναι οι κατακτήσεις. Είναι βέβαια με αυτές τις κατακτήσεις να βρεθεί ένας υγιής χώρος για τους αθλητές μου και για τους υπόλοιπους αθλητές των μικρών τμήματων του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και εκεί υπάρχουν ήδη σκέψεις και προτάσεις, τις οποίες πιστεύω σε αυτή τη συνέντευξη που θα συζητηθούν. Ωραία, ωραία. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια και σε εσένα και σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χάρη. Για χαρά. Να είσαι καλά.